Καλησπέρα φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι. Το πρωί στην Κυψέλη ξεκινήσαμε αυτές τις εκδηλώσεις παρουσίασης των κοινοτικών μας υποψηφίων που θα ολοκληρωθούν την επόμενη Κυριακή στη Γούβα στο δεύτερο διαμέρισμα. Δημοσιεύσαμε νωρίτερα το σύνολο των 108 υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων της Αθήνας. Ένα ψηφοδέλτιο αγωνιστικής συνάντησης με συναγωνιστές που προέρχονται και από άλλους χώρους, με συναγωνιστές που συναντηθήκαμε αυτά τα χρόνια στα μέτωπα που άνοιξαν στο Δήμο, αλλά και στα μέτωπα που άνοιξαν στο εργατικό, στο λαϊκό, στο νεολαϊστικό κίνημα, αντιμετωπίζοντας την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Δημοσιοποιήθηκε το ψηφοδέλτιο της περιφέρειας της λαϊκής εισπύρωσης. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν. Είμαστε έτοιμοι να αξιοποιήσουμε αυτόν τον ένα και κάτι μήνα που μένει, ώστε να εκφραστεί δυναμικά η διάθεση να αλλάξουν τα πράγματα στην Αθήνα, να αλλάξουν τα πράγματα στην περιφέρεια Αττικής. Να προτάξουμε τα συμφέροντα των πολλών, τις ανάγκες των πολλών, απέναντι στα συμφέροντα των λίγων. Όμως δεν αφαιρούμαστε ότι αυτό το διάστημα που θα συζητάμε για τη μάχη των δημοτικών εκλογών πολιτικά, που θα προσπαθούμε να διαμορφώσουμε κριτήριο ψήφου, την ίδια ώρα θα τρέχουν κρίσιμα προβλήματα που γονατίζουν τη λαϊκή οικογένεια. Θα αντιμετωπίσουμε τα κύματα ακρίβειας που είναι εδώ και που εξανεμίζει το ήδη λαϊλατημένο εισόδημα. Θα αντιμετωπίσουμε τον Γολγοθά των φόρων που πρέπει να πληρώσει η λαϊκή οικογένεια, οι επαγγελματίες, οι συνταξιούχοι, οι εργάτες, ως το τέλος της χρονιάς. Θα αντιμετωπίζουμε τις συνέπειες και τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, θέλοντας να ισοπεδώσει οτιδήποτε θυμίζει εργασιακές σχέσεις με τις συμβάσεις που φέρνει ο Γεωργιάδης του μηδενικού χρόνου, με τις συμβάσεις που ουσιαστικά ο εργαζόμενος θα δουλεύει όταν, όποτε και όσο θα θέλει ο εργοδότης του. Και φυσικά είναι ανοιχτό το μέτωπο των πληστηριασμών. Θυμηθείτε, μέσα στο καλοκαίρι, και ενώ η Αθήνα καιγόταν, η Αττική καιγόταν, ήρθαν με άβρες, ήρθαν με πυροσβεστικά οχήματα για να κάνουν έξωση εδώ πιο πάνω στο πέμπτο διαμέρισμα σε μια μονογονεϊκή οικογένεια. Ήρθαν να κάνουν έξωση στο μπαγκαζί εδώ στην πλατεία του Αγίου Ελευθερίου. Εξώσεις που αποτράπηκαν με την αποφασιστή συμβολή και των κομμουνιστών και των δημοτικών μας και περιφερειακών μας συμβούλων. Έχουμε μπροστά μας λοιπόν μια σειρά κρίσιμα μέτωπα που πρέπει να αντιμετωπιστούν με όρους κινήματος απέναντι σε μια κυβέρνηση που προκαλεί, γιατί ξέρετε, τον πολιτικό χαρακτήρα αυτών των εκλογών τον έδωσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός όταν, παρουσιάζοντας τον υπουργό του υποψήφιο περιφερειάρχη της Αττικής, τον κύριο Χαρδαλιά, και όταν δήλωνε ότι θα στηρίξει ξανά το στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, τον Δήμαρχο της Αθήνας, τον κύριο Μπακογιάννη, καλούσε το λαό να βάψουν το χάρτη της Ελλάδας μπλε. Ο χάρτης όμως της Ελλάδας μέχρι τώρα βάφεται μαύρος. Μαύρος από 1.300.000 στρέμματα δάσους που κάηκαν σε 1,5 μήνα, δείχνοντας πόσο ανίκανη είναι αυτή η κυβέρνηση, αυτό το κράτος το αστικό, να προστατέψει τη ζωή, γιατί είχαμε και καμένους συμπολίτες μας, να προστατέψει το φυσικό μας πλούτο, να προστατέψει τις περιουσίες. Την ίδια ώρα που είναι ικανό να τρέχει business εκατομμυρίων. Και εδώ πρέπει να συγκεντρώσουμε την προσοχή, μιλώντας ειδικά στο Δήμο της Αθήνας. Γιατί στο Δήμο της Αθήνας η πολιτική Μπακογιάννη, που είχε τη στήριξη σε κρίσιμες αποφάσεις από τους συνδυασμούς του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ στο Δημοτικό Συμβούλιο, τρέχουν σχέδια εκατομμυρίων για να αναβαθμίσουν το τουριστικό προϊόν που λέγεται Αθήνα
για να βρουν πεδίο κερδοφορίας εκατομμύρια που επενδύονται σε ξενοδοχεία, στη βραχυχρόνια μίσθωση, στη μετατροπή γειτονιών σε διασκεδαστήρια. Αυτό το χαρακτήρα είχε η συζήτηση και η ψήφιση του περίφημου μεγάλου περιπάτου, δηλαδή η διαμόρφωση ενός δαχτυλιδιού που θα αναβάθμιζε το τουριστικό προϊόν του ιστορικού και του εμπορικού κέντρου. Γι' αυτό πέταξαν μέχρι τώρα 13 εκατομμύρια για να κάνουν διπλάσια τα μεγαλύτερα πεζοδρόμια που είχε η Αθήνα στην Πανεπιστημίου. Χάσαμε τον ήχο προς το παρόν. Τώρα είμαστε εντάξει. Έλεγα λοιπόν ότι αυτή η μεγάλη περιπέτεια στην οποία έβαλαν την Αθήνα ο Μπακογιάννης την έκανε δίνοντάς του το δικαίωμα η ψήφος των συνδυασμών του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν είναι μόνο όμως τα εκατομμύρια που σκόρπισαν στη διαπλάτυνση των πεζοδρόμων της Πανεπιστημίου. Δεν είναι μόνο το 1,5 εκατομμύριο που κόστισε η πεζοδρόμηση του κάτω μέρους της πλατείας Συντάγματος. Είναι και το γεγονός ότι μέσα στο καλοκαίρι ψήφισαν 3 προγραμματικές συμβάσεις δίνοντας 13,3 εκατομμύρια τα οποία τα έχει πληρώσει ο Αθηναίος για να διαφημίσουν την Αθήνα σαν τόπο συνεδριακού τουρισμού, σαν τόπο για να πραγματοποιούνται κινηματογραφικές ταινίες και σαν πόλη η οποία μπορεί να υποδεχτεί την πράσινη μετάβαση. Πάνω από 400 ξενοδοχεία είχε η Αθήνα το καλοκαίρι του 2022 όταν τη χαρακτήρισαν στο Δημοτικό Συμβούλιο σαν πόλη πρότυπο τουριστικό προορισμό μαζί με τους ψήφους του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ ώστε να μπορούν οι μεγαλοξενοδόχοι να επενδύουν φιλικά, δηλαδή να έχουν φοροελαφρύνσεις, να έχουν δυνατότητα φοροαπαλλαγών, να μπορούν να πάρουν φτηνό χρήμα. Το ίδιο συμβαίνει με τη βραχυχρόνια μίσθωση, με γειτονιές ολόκληρες που κυριολεκτικά μετατρέπονται σε γειτονιές μίας χρήσης εκτοπίζοντας τους κατοίκους. Το ίδιο συμβαίνει και με τις περίφημες αναπλάσεις του Μπακογιάννη. Σαν αυτή που φυλάνε τα ΜΑΤ εδώ στο πάρκο Δρακόπουλου, που προσέξτε την ώρα που υπήρχαν κλούβες που φύλαγαν την ανάπλαση που κάνει μια εταιρεία εδώ στο Δρακόπουλο, ένα χιλιόμετρο πιο μακριά στη Νέα Φιλαδέλφια δολοφονούταν ο φύλαθλος της ΣΑΕΚ και η παρουσία της αστυνομίας ήταν μηδέν. Αυτές οι αναπλάσεις λοιπόν υπηρετούν ακριβώς αυτό το τουριστικό προϊόν. Δεν είναι για τα συμφέροντα του λαού της Αθήνας. Ο λαός της Αθήνας είναι αντιμέτωπος με μια γενικευμένη φορομπηξία από το Δήμο της Αθήνας. Πληρώνει κάθε χρόνο 200 εκατομμύρια ευρώ από δημοτικά τέλη, από κάθε είδους πρόστιμα, από κάθε είδους εισφορές για να έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες οι οποίες έπρεπε να δίνονται δωρεάν, όπως είναι τα κολυμβητήρια, τα γυμναστήρια, οι αθλητικές υποδομές, οι τεχνόπολοι, οι πολιτιστικές δομές του Δήμου. Αυτή η φορομπηξία των Αθηναίων συνοδεύεται με μια ασυλία κυριολεκτικά του ξενοδοχειακού κεφαλαίου και της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Δεν αποδίδουν το παραμικρό στο Δήμο της Αθήνας. Αντίθετα, παρακρατούν εκατομμύρια από τα τέλη διαμονής και κανένας δεν τους ενοχλεί. Φτάνουν στο σημείο να παραδέχονται στο Δημοτικό Συμβούλιο
ότι ενώ έπρεπε να εισπράττουν το χρόνο 8 εκατομμύρια από τους ξενοδόχους σαν τέλος διαμονής, προϋπολογίζουν να εισπράξουν μόλις 700.000 για το 2023. Όμως μέσα στο καλοκαίρι ήρθαν ραβασάκια, ήρθαν μαζεμένες κλήσεις για να πληρώσουν οι Αθηναίοι, αξιοποιώντας ένα πρόγραμμα. Έδωσε ο Δήμος 3,5 εκατομμύρια στη ΔΑΕ για να φτιάξει πρόγραμμα ώστε να μαζεύονται όλα τα χρέη των δημοτών, να μην διαφεύγει κανένα και έγκαιρα να ειδοποιούνται για να πληρώνουν. Αυτή είναι μια ταξική πολιτική η οποία κοστίζει ακριβά σε ένα λαιλατημένο εισόδημα. Και από κοντά έρχονται οι ζώνες της ελεγχόμενης στάθμευσης. Συναντήθηκε ο Πακογιάννης με τον Υπουργό Συγκοινωνιών Μεταφορών, τον καινούριο. Του έβαλε 16 αιτήματα. Δεν του έβαλε το αίτημα της υπογειοποίησης των γραμμών του ΟΣΕ, οι οποίες από το σταθμό Λαρίσης μέχρι και τον Πειραιά κυριολεκτικά θα χωρίσουν στα δύο με βαθιά βύθιση το τρίτο και το τέταρτο διαμέρισμα. Του είπε όμως ότι θα διευρύνει τις ζώνες ελεγχόμενης στάθμευσης στην Αθήνα. Είναι η προσπάθεια που έκαναν σε γειτονιές και αποτράπηκε από εκατοντάδες υπογραφές και από έντονες παρεμβάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όταν συζητάμε, αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, για το Δήμο της Αθήνας και επειδή ακούμε κάθε εκλογές εκθέσεις ιδεών και μεγάλα λόγια, συζητάμε για έναν οργανισμό ο οποίος σταθερά χρόνο το χρόνο συρρυκνώνεται υποστελεχωμένος με γενικευμένες ελαστικές εργασιακές σχέσεις, με πάρτι εκατομμυρίων που γίνεται με αναθέσεις σε εργολαβίες και με παραχώρηση κρίσιμων λειτουργιών σε εταιρείες. Δεν είναι τυχαίο που κρίσιμες λειτουργίες της πόλης, όπως ο ηλεκτροφωτισμός, παραχωρήθηκαν με σύμβαση 53 εκατομμυρίων σε μια εταιρεία του ομίλου Μυτιλινέως. Δεν είναι τυχαίο ότι το πράσινο κυριολεκτικά πάνω από το 50% της λειτουργίας του το αξιοποιεί, το υλοποιεί μια άλλη εταιρεία, η Unison, με σύμβαση 37 εκατομμυρίων. Είναι αυτές οι εταιρείες που κάνουν τις αναπλάσεις. Και σε αυτόν που θα πει, εμένα δεν με νοιάζει αν είναι δημοτικός υπάλληλος ή αν είναι ιδιωτική εταιρεία. Το θέμα είναι να υπάρχει φωτισμός, να υπάρχει καθαριότητα, τα οδοστρώματα να μην είναι στο χάλι αυτό που υπάρχουν στην Αθήνα. Έλα όμως ότι πρέπει να μας νοιάζει, και πρέπει να μας νοιάζει γιατί αυτό το παιχνίδι εκατομμυρίων με την παραχώρηση λειτουργιών του Δήμου και με την ιδιωτικοποίησή τους το πληρώνει ο Αθηναίος μέσα από πανάκριβες συμβάσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι μια σύμβαση 29 εκατομμυρίων για να φτιαχτούν τα οδοστρώματα στο 30% μόνο τον δρόμο της Αθήνας κρατάει 4 χρόνια και έχει ανακοστολογηθεί 3-4 φορές. Δεν είναι τυχαίο που μια εργολαβία για να φτιαχτεί ο Εθνικός Κήπος ψηφίστηκε το 2018 και είμαστε στο 2023 και ακόμα ο Εθνικός Κήπος είναι εργοτάξιο και πληρώθηκε 3, 4 και 5 φορές η συγκεκριμένη εργολαβία προς τα πάνω. Μας αφορά η συρρήκνωση των υπηρεσιών, γιατί αυτή κυριολεκτικά οδηγεί σε συγκεκριμένες ελλείψεις, οδηγεί στην εγκατάλειψη, οδηγεί στην πίεση της καθημερινότητας των Αθηναίων από πολλά προβλήματα τα οποία ο Δήμος έπρεπε και μπορούσε να διαχειριστεί. Είναι επίσης σημαντικό, αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, να αναδειχτεί το γεγονός ότι αυτή η διοίκηση του Δήμου της Αθήνας με τη στήριξη των συνδυασμών του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ προχωρούν το μεγαλύτερο project σε αυτή την πόλη 255 εκατομμυρίων, τη λεγόμενη διπλή ανάπλαση στο Βοτανικό. Όλα τα λεφτά είναι εκεί. Δεν υπάρχει πρόγραμμα για τα σχολεία. Δεν υπάρχει πρόγραμμα για παιδικούς σταθμούς. Δεν υπάρχει πρόγραμμα για τις παιδικές χαρές που υπήρχαν σε αριθμό
και σήμερα έχουν απομείνει οι μισές. Όλα τα λεφτά πάνε εκεί. Και τι θα γίνει εκεί? Εκεί δίνεται η δυνατότητα οι συστημικές τράπεζες που έχουν στην ιδιοκτησία τους τα κουφάρια του Βοβού να φτιάξουν ένα επιχειρηματικό κέντρο 53.000 τετραγωνικών και μαζί με αυτό να απελευθερωθούν το real estate, το οποίο έχει αγοράσει μια σειρά εκτάσεις εκατοντάδων στρεμάτων, τη Softex, το Σούλης, το Λιβάνι, την Πεταλούδα. Όλα αυτά θα γίνουν τσιμέντο και τολμάει να διαφημίζει ο Δήμαρχος της Αθήνας πάρκο, λέει, στον Ελαιώνα. Μια τούρτα τσιμέντου με ένα κερασάκι πράσινου κυριολεκτικά είναι αυτά που διαφημίζει επικοινωνιακά. Είναι σαν τα πάρκα που διαφημίζει, τα οποία είναι ημερομηνίας λήξης. Το πάρκο του Δρακόπουλου, το οποίο υποτίθεται αναπλάθεται μέσα από συγκεκριμένη εταιρεία, θα μπορούσε να φροντιστεί από τις υπηρεσίες του Δήμου χωρίς αυτή τη σκανδαλώδη σύμβαση που υπέγραψε ο Μπακογιάννης. Γιατί αυτή είναι η ουσία στο πάρκο Δρακόπουλου. Το γεγονός δηλαδή ότι μετά από 8 χρόνια ο Δήμος θα παραχωρήσει 6 στρέμματα που μέχρι σήμερα, εδώ και 30 χρόνια, είναι κοινόχρηστα, είναι διαμορφωμένα πράσινο, θα τα παραχωρήσει στον Ερυθρό Σταυρό για να τα κάνει αυτός ό,τι νομίζει. Το ίδιο συμβαίνει και με τα πάρκα τα οποία ανακοίνωσε στη Θερμίδα και στο Βότρι, στη Ριζούπολη και στα Σεπούλια. Πάρκα πενταετούς λήξης. Τέτοια είναι η σύμβαση που υπέγραψε με την ΚΤΥΠ. Μετά από 5 χρόνια αυτά τα πάρκα θα τα πάρει η ΚΤΥΠ και θα τα κάνει ό,τι θέλει. Είμαστε, αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, σε μια πολιτική συγκυρία που κόσμος πολλής προβληματίζεται, σκέφτεται, συχτηρίζει αυτή την κατάσταση. Λέει όχι άλλη θητεία Μπακογιάννη. Φτάνουν τα έργα βιτρίνας, φτάνουν τα μεγάλα λόγια και αυτή τη διάθεση μπορούμε και πρέπει να την εκφράσουμε. Μπορούμε και πρέπει να την εκφράσουμε γιατί οι δικές μας θέσεις, οι δικές μας προτάσεις αποτελούν ένα συνεκτικό πρόγραμμα υλοποιήσιμο, ρεαλιστικό, που αλλάζει τις προτεραιότητες. Αλλάζει αυτό που πρέπει να μπει στην πρώτη γραμμή στην Αθήνα. Προτάσει δηλαδή τις ανάγκες των πολλών και όχι τα κέρδη των λίγων. Και μάλιστα η ρεαλιστικότητα των προτάσεων μας τεκμηριώνεται με το ότι δεν είναι λόγια. Αυτά που προτείνουμε στην Αθήνα τα κάνουμε πράξη στην Πάτρα που διοικούμε το Δήμο εδώ και 9 χρόνια. Όταν λοιπόν εμείς λέμε, δραστική μείωση των τελών, σημαίνει ο Αθηναίος να κερδίζει 50 με 70 ευρώ το χρόνο από αυτά που πληρώνει στο Δήμο, μιλώντας για την κατοικία. Γιατί για τον επαγγελματία σημαίνει 200 με 400 ευρώ το χρόνο να πληρώνει λιγότερο το Δήμο από ό,τι τον πληρώνει ο πατρινός. Και αυτό μπορεί να συνδυαστεί με τη δυνατότητα μεγάλου πλέγματος απαλλαγών από τα τέλη. Γιατί είναι πρόκληση να διαφημίζει ο Μπακογιάννης, αν το έχετε ακούσει, ότι μείωσε τα τέλη κατά 0,07 λεπτά το τετραγωνικό. Δηλαδή για ένα διαμέρισμα 70 τετραγωνικών μας έδωσε 5 ευρώ το χρόνο. Αυτή είναι η μείωση που διαφημίζει και η οποία φυσικά συνοδεύεται από μια γενικευμένη ασυλία για την οποία μίλησα προηγούμενα και μπορούμε να πούμε πολλά, πάρα πολλά στοιχεία που δείχνει το μέγεθός της. Γιατί όταν εμείς λέμε ότι μπορεί να είναι συμβολική η συμμετοχή του Δημότη σε όλες τις δομές του Δήμου, στα κολυμβητήρια, στα γυμναστήρια, στις πολιτικές, στις πολιτιστικές, στις αθλητικές υποδομές. Αυτό γίνεται. Γιατί όταν εμείς λέμε ότι μπορεί να καταργηθεί η ελεγχόμενη στάθμευση, μπορεί να καταργηθεί αυτό το κυνήγι το οποίο το κοστολογούν 10 εκατομμύρια το χρόνο, τόσα θα εισπράξουν το 2023 από κλήσεις
και ελεγχόμενη στάθμευση αποτυπώνονται στον προϋπολογισμό. Γιατί μπορούμε να προτάξουμε ένα πρόγραμμα σε σχέση με τα σχολεία αυτής της πόλης, με ένα γερασμένο δυναμικό από πλευράς κτηρίων. Από τα 396 σχολικά συγκροτήματα που έχει η Αθήνα, πάνω από το 50% ξεπερνάει το μισό αιώνα από τότε που φτιάχτηκαν. Είναι ατέλειωτη η λίστα από προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν και αυτά δεν αντιμετωπίζονται. Ούτε ένα σχολείο δεν φτιάχτηκε αυτή τη τετραετία. Ούτε ένα σχολείο δεν προβλέπεται να φτιαχτεί την επόμενη τετραετία αν δεν αλλάξουν τα πράγματα. Το ίδιο συμβαίνει και με την προσχολική αγωγή. Μιλούσαν για προσωρινή στέγαση σε προκάτ. Τρίτη χρονιά η προσχολική αγωγή ξεκινάει με προκάτ. Τους δυσκολεύει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας εδώ στο πάρκο Μιναΐδη και κοιτάνε που θα το πάνε το προκάτ. Όμως η ουσία είναι ότι δεν υπάρχει καμία μελέτη, κανένα πρόγραμμα για να διαμορφωθούν οι όροι με τους οποίους πρέπει το παιδί να πηγαίνει στην προσχολική αγωγή. Το ίδιο συμβαίνει και με τους παιδικούς σταθμούς. Αυτή τη χρονιά ο αριθμός των παιδικών σταθμών της Αθήνας μειώνεται κατά ένα και η μείωση είναι εδώ στο πέμπτο διαμέρισμα. Έκλεισε ο σταθμός στην Ηρακλείου και δεν θα αντικατασταθεί. Πριν από 10 χρόνια το δίκτυο των παιδικών σταθμών ήταν 92 παιδικοί σταθμοί. Σήμερα είναι 67 και υπάρχει συνέχεια στην κάθοδο και στο κλείσιμο. Δεν υπάρχει κανένα πρόγραμμα για να αξιοποιηθούν δεσμευμένα οικόπεδα χαρακτηρισμένα για βρεφικούς παιδικούς σταθμούς. Όταν μάλιστα αυτές τις μέρες που γίνονται οι αιτήσεις στους παιδικούς σταθμούς είναι διαπιστωμένα πάνω από 500 κενά σε βρέφη. Και αυτό το ήξεραν και δεν έκαναν κανένα προγραμματισμό για να αντιμετωπιστεί. Μεγάλο θέμα, το οποίο το προτάξαμε αυτή την τετραετία ιδιαίτερα, είναι το να κερδίσουμε κάθε στρέμμα, κάθε τετραγωνικού ελεύθερου χώρου σε αυτή την πόλη. Κοροϊδεύουν κυριολεκτικά. Όταν λένε ότι θα μειώσουν τη ρύπανση του αέρα της Αθήνας, όταν έχει καεί το 33% των δασών της Αττικής μέσα σε 7 χρόνια με διαφορετικές κυβερνήσεις, περιφερειάρχες και δημάρχους. Άρα είναι υπόθεση ζωής το να διεκδικήσουμε κάθε ελεύθερο χώρο. Είναι υπόθεση το γεγονός ότι από το 1997 υπάρχει προεδρικό διάταγμα που έχει χαρακτηρίσει οικολογικό πάρκο το Ποδονύφτη, 65 στρέμματα, έχει απαλωτριωθεί και τον έχουν αφήσει στην εγκατάλειψη. Ότι υπάρχουν 10 στρέμματα απαλωτριωμένα πάνω από την Γράβα, τα οποία είναι σε εγκατάλειψη και τα έχει πληρώσει ο Δημότης της Αθήνας. Ότι υπάρχουν δεκάδες απαλωτριώσεις οι οποίες δεν εκτελούνται και κινδυνεύουν να χαθούν. Ότι υπάρχουν δεκάδες περιπτώσεις οικοπαίδων ελεύθερων χώρων που πρέπει να δεσμευτούν για να σωθούν, για να διαμορφωθούν σε χώροι. Με βάση όλα αυτά τα δεδομένα, αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, έχουμε πολλά επιχειρήματα να προβληματίσουμε ένα κόσμο ο οποίος αντιμετωπίζει σήμερα εχθρικά ή αδιάφορα ή ουδέτερα αυτή τη Δημοτική Αρχή. Να αποκτήσει κριτήριο, να καταλάβει ότι και σε περιφέρεια και σε Δήμο και σε Δήμο κάθε Δήμο αυτού του λεκανοπεδίου το συμφέρον του είναι να στηρίξει τους αγωνιστές στα ψηφοδέλτια της λαϊκής εισπύρωσης. Ειδικά στην Αθήνα αλλά και στην περιφέρεια της Αττικής το δίλημα πρέπει να μπει συγκεκριμένα. Είμαι τον κυβερνητικό δήμαρχο και τον νεοδημοκράτη περιφερειάρχη, είμαι τους αγωνιστές της λαϊκής εισπύρωσης στο Δήμο και στην περιφέρεια. Γιατί όσο και αν ψάξεις τις διαφορές των άλλων θα δεις πάρα πολλά που τους ενώνουν. Είναι τόσα πολλά αυτά που τους ενώνουν που βρίσκονται στα ίδια ψηφοδέλτια. Στα ψηφοδέλτια του Χαρδαλιά βρίσκονται και τέτοιοι και άλλοι, και ΣΥΡΙΖΕΙ και ΠΑΣΟΚΙ. Το ίδιο στα ψηφοδέλτια του Ιακιμίδη του Σγουρού.
στο ψηφοδέλτιο δε του Μπακογιάννη γίνεται η μεγάλη συνάντηση υποψηφίων και δημοτικών συμβούλων του ΠΑΣΟΚ μαζί με τη Νέα Δημοκρατία, μαζί και με κάποιους που το παίζουν αριστεροί και εναλλακτικοί και δικαιωματιστές, όλοι μαζί στο ψηφοδέλτιο του Μπακογιάννη. Και φυσικά, σε αυτή την αναμέτρηση πρέπει να βάλουμε σταθερό μέτωπο απέναντι στην προσπάθεια η οποία είναι επικίνδυνη από δύο πλευρές. Η μία είναι να αντιμετωπίσουμε το ναζιστικό ψηφοδέλτιο του Κασιδιάρη στην Αθήνα. Να το αντιμετωπίσουμε με την πρακτική που ακολουθήσαμε όλα αυτά τα χρόνια, με μέτωπο, συσπήρωση και αγώνα σε κάθε γειτονιά για να τσακιστεί ο φασισμός, ο ναζισμός, ο ρατσισμός, η ξενοφοβία. Απ' την άλλη, να αντιμετωπίσουμε και την έμεση διαφήμιση που κάνουν στον Κασιδιάρη, μιλώντας για δημοκρατικά τόξα που πρέπει να φτιαχτούν για να τον αντιμετωπίσουν. Δεν υπάρχουν δημοκρατικά τόξα. Ο αντίπαλος είναι η κυβερνητική πολιτική, είναι η κυρίαρχη πολιτική, η οποία παίρνει την ατζέντα πολλές φορές του Κασιδιάρη. Είναι αυτή η πολιτική που έκοψε το δικαίωμα ψήφου στους μετανάστες πρώτης και δεύτερης γενιάς να ψηφίζουν σε αυτή την πόλη, ενώ είναι κάτοικοι για δεκαετίες αυτής της πόλης. Γιατί η Αθήνα είναι η πρώτη πόλη που το 20% του νόμιμου πληθυσμού της είναι μετανάστες. Και το ξέρουμε αυτό πολύ καλά αν δούμε τη σύνθεση στα δημοτικά, στα λύκεια, στα γυμνάσια, ακόμα και στα λύκεια. Τα μεταναστόπουλα κρατάνε αριθμητικά το ίδιο νούμερο σχολείων με τη συμμετοχή τους στα δημοτικά, στα νηπιαγωγεία, στα γυμνάσια, στα λύκεια. Μαζί λοιπόν με τους μετανάστες δίνουμε τη μάχη για το δικαίωμά μας σε αυτή την πόλη. Μαζί με τους μετανάστες υψώνουμε τείχος στο ρατσισμό και στην ξενοφοβία. Μαζί με το λαό της Αθήνας βάζουμε το πραγματικό δίλημα. Υπάρχει δυνατότητα, η πολιτική συγκυρία είναι τέτοια που δίνει τη δυνατότητα για ρογμή στο Δήμο της Αθήνας και στην περιφέρεια της Αττικής. Αυτή τη ρογμή μπορούμε να την ανοίξουμε διάπλατα, μπορούμε να διαμορφώσουμε νέα δεδομένα το βράδυ των εκλογών. Σας ευχαριστώ.